Καλή σας ημέρα, κύριε Περάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν ακούσατε μόλις τώρα τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος ευθέως κατηγόρησε τη δική σας συνδικαλιστική παράταξη ότι ευθύνεται για αυτά τα έκτροπα που έγιναν ξανά στη Ρόδο, στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Ναι, άκουσα και έχω ακούσει και χθες. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι το μόνο εδώ στη Ρόδο, ούτε στην Καλαμάτα. Αλλά... είναι όλες τις προηγούμενες μέρες. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα πω εγώ, μάλιστα, εάν έχει παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα, θα δει ότι αυτές οι πλειοψηφίες που έχουν τη διοίκηση στη ΓΕΣΕ έχουν φέρει μπράβους στις διαδικασίες των σωματείων, έχουν φέρει ασφαλίτες όπως πριν από λίγους μήνες στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, καλούν τα ΜΑΤ να είναι εκεί που γίνονται οι διαδικασίες των εργαζομένων. Θέλαν να κάνουν κλειστό συνέδριο εδώ στη Ρόδο. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια απαγόρευσαν ακόμα και την είσοδο στους δημοσιογράφους. Κύριε Περάκη, μάλιστα είχε βγάλει καταγγελία και στην ΕΣΥΑ. Κύριε Περάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ναι, όλα αυτά που καταγγέλλετε και που δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, έτσι προς Θεού, δεν θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και καιρό και να λύνονται με βάση το διάλογο και όχι με βάση στους προπυλακισμούς που βλέπουμε. Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, έτσι είναι. Συμφωνούμε. Με αυτό είπαμε εμείς. Γιατί όμως δεν πάτε σε ένα διάλογο, κύριε Περάκη, και βλέπουμε αυτά τα επεισόδια και βλέπουμε αυτή την εικόνα? Ακούστε με λίγο για να καταλάβετε. Δεν είναι τώρα, σας λέω. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και για το συνέδριο της ΓΕΣΕ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Όπως και στην Καλαμάτα. Ζητούσαμε να γίνει η συνεδρίαση των οργάνων, όπως προβλέπεται στο καταστατικό, να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις. Εδώ τι θέλανε να κάνουν? Θέλανε να κάνουν ένα συνέδριο που να μην γίνει καμία συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων, με νόθους αντιπροσώπους ψεύτικους, με πλαστογραφημένα στοιχεία, και μάλιστα έχουν φέρει, ναι, και εργοδότες. Αλλά και πάλι σας λέω... Ακούστε, μας απαγόρευσαν την είσοδο, καταλαβαίνετε σας, τι λέμε. Σας λέω, δεν έχω λόγους να το αμφισβητήσω, αλλά και πάλι... μπορεί να έχετε χίλια δίκια εσείς, αλλά δεν επιλύονται έτσι τα θέματα. Με το ξύλο και τη βία. Συμφωνούμε. Μα και στο βίντεο που δείχνετε αυτή τη στιγμή, ναι, φαίνονται πέντε άτομα τα οποία. Μα η ΓΕΣΕ λέει ότι το ξύλο προέρχεται από εσάς, όχι εσάς προσωπικά προς Θεού, αλλά από την παράταξή σας. Εσάς κατηγορεί ως υπεύθυνους. Ότι εσείς δημιουργήσατε την ένταση και τα επεισόδια. Το βίντεο που δείχνουν οι ίδιοι που δώσανε στη δημοσιότητα, που μάλιστα προέρχεται από κινητό, γιατί είχαν απαγορεύσει την είσοδο στους δημοσιογράφους, ναι, ναι, δείχνουν πέντε άτομα που βαράνε το Σωτήρη τον Μπουλικόγιαννη, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΓΕΣΕ με την παράταξη της ΔΑΣ που συσπηρώνονται οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όπως το βαρούσαν οι χρυσαυγίτες πέντε χρόνια πριν στο πέραμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό δείχνει το βίντεο που έχουν δώσει οι ίδιοι στη δημοσιογράφη. Πάντως έτσι δεν βγαίνει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Χρειάζεται να κάτσετε στο τραπέζι. Ακούστε με λίγο. Ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Είναι ωραία εδώ εικόνα, στην να κάνουμε συνέδριο, συμφωνούμε. Και εμείς την καταγγείλαμε. Εμείς πήγαμε στον εισαγγελέα εδώ και δύο μέρες. Γιατί είχαν φέρει μπράβους εδώ στο ξενοδοχείο και μας απαγορεύανε την είσοδο. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Ωραία. Κύριε Περάκη, ελπίζω να ηρεμήσει το πράγμα. Να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Για να καταλάβετε όμως την ουσία της υπόθεσης, όλο αυτό το κάνανε με τους μπράβους, με το ξύλο κτλ. Για να κρύψουν την οθεία και το γεγονός ότι έχουν φέρει εργοδότες. Μάλιστα. Μέσα στο συνέδριο. Μάλιστα. Πρώτη φορά είναι κρυφτό. Κύριε Περάκη, θα τα ξαναπούμε, διότι αν συνεχιστούν αυτά τα παρατράγουδα στην ουσία, πάλι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα που δεχτήκατε.